Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε εδώ, στο Ηράκλειο, για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση του Ηρακλείου πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το Ηράκλειο κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο και αύριο θα υποδεχθεί τον Άγιο Δημήτριο. Μαζί μας ξεκινάμε το αφιέρωμα στο Ηράκλειο με τον προπονητή της ομάδας, τον Λουκά Ρόπα. Λουκά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά ποδοσφαιρική με υγεία και εύχομαι ό,τι καλύτερο όσον αφορά με αυτά που μας συμβαίνουν όσον αφορά κορονοϊούς και τα σχετικά. Και να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπή. Ακριβώς, γιατί δεν ήταν σωστό και για τις ομάδες τις οποίες δεν διεκδικήσαν αυτό που μπορούσαν να διεκδικήσουν. Ανεβήκαν άλλες ομάδες που πιθανόν να μην αξίζαν ή μπορεί στο τέλος να μην μπορούσαν να διεκδικήσουν μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Είδες για πρώτη φορά η Α κατηγορία σε τρεις ομίλους. Προσωπική μου άποψη, δεν θέλω να κρίνω την άρχουσα αρχή, αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι λιγάκι αποδυναμώνεται το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι με δύο ομίλους θα ήταν ακόμα πιο δυνατό, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θα αποδυναμωθεί και για μένα αυτό το ότι στο τέλος θα τερματίσεις πρώτος και θα παίξεις μπαράς ανόδου, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Γιατί τερμάτισες πρώτος, άρα πρέπει να διεκδικήσεις αυτό που τερμάτισες. Όχι, γιατί δεν μπορεί να παίζεις την κατηγορία σε ένα παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ωραία, Λουκά, έπεσες στο πιο δύσκολο όμιλο από τους τρεις, στον πρώτο όμιλο. Άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχουν δύσκολοι και εύκολοι όμιλοι. Άποψή μου είναι ότι εσύ κοιτάεις τη δική σου ομάδα, φροντίζεις η δική σου ομάδα να είναι γυμνασμένη, φροντίζεις η ομάδα σου να είναι όλη την εβδομάδα προετοιμασμένη για το παιχνίδι και πας παιχνίδι-παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα κάνεις το στέλος τη σούμα. Coach, υπάρχουν στον πρώτο όμιλο ομάδες που έχουν ενισχυθεί μεταγραφικά, όπως είναι Νέα Ιωνία, είναι ο Άταλος, είναι η Διάνα. Εσύ ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες στον όμιλο, θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορί? Όχι, για μένα δεν υπάρχουν φαβορί. Φαβορί είναι μέσα στο γήπεδο στα 90 λεπτά. Τα φαβορί έτσι δημιουργούνται. Και από την προϋπηρεσία που είχαμε στις προηγούμενες ομάδες, πολλές φορές μας είχαν να πέσουμε. Και όμως εμείς τερματίσαμε, είτε πήραμε το πρωτάθλημα, είτε τερματίσαμε δεύτερο, τρίτη και με πολύ χαμηλό μπάτζετ. Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φαβορί. Υπάρχει η δουλειά, η καθημερινότητα και η τριβή της καθημερινότητας μέσα από τη διαδικασία αυτή έρχεται το παιχνίδι της Κυριακής. Και αν εσύ είσαι σοβαρός όλο τον χρόνο, διεκδικείς αυτό που πρέπει. Στόχος του Ηρακλείου θα είναι η άνοδος. Στόχος του Ηρακλείου είναι να παίζουμε καλά, να μας αρέσει αυτό που παίζουμε, να ευχαριστιόμαστε, να διασκεδάζουμε και από εκεί και πέρα κάθε Κυριακή θα βελτιώνουμε τα λάθη μας. Με το γήπεδο δεν είναι. Εγώ βλέπω ότι ο αγωνιστικός χώρος έχει. Γύρω-γύρω πρέπει να έχει προστατευτικά. Και το γήπεδο δεν τα διαθέτει αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε, να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε τους ποδοσφαιριστές στο μήπως τυχόν και κάποιο παιδί χτυπήσει. Οπότε παίζουμε εκτός έδρας. Και πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο, coach? Άγνωστο. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει ο Δήμος, το ξέρουν οι άρχουσα αρχή τέλος πάντων. Δεν γνωρίζω ποιος έχει αναλάβει να φτιάξει αυτά τα πράγματα που λείπουν αυτή τη στιγμή από το γήπεδο και δεν είναι έτοιμο το γήπεδο να δεχτεί να παίξει ο σύλλογος μέσα. Εντός έδρας. Ωραία. Ξεκινάτε αύριο πρώτο παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτριο. Εντός έδρας. Ούτως ή άλλως το Ηράκλειο είναι μαθημένο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια παίζει εντός εκτός. Αν και πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει εντός και εκτός έδρας παιχνίδι. Τώρα μιλάμε τώρα για 2 χιλιόμετρα διαφορά το ένα γήπεδο από το άλλο. Πέρα από αυτό δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο. Οπότε είναι σαν να κάνεις μια προπόνηση και να παρακολουθούν και 20 άνθρωποι την προπόνηση. Κάπως έτσι είναι. Ωραία. Λουκά, πώς κύλησε η προετοιμασία? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Αν είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της προετοιμασίας και αν η ομάδα είναι έτοιμη για την αυριανή πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κοίτα, σύμφωνα με τις γραφές που λέμε και όλα είναι έτοιμα. Τώρα, από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε να μας δικαιώσουν οι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν είχαμε προβλήματα, αν εξαιρέσει τα δύο παιδιά που τραυματιστήκανε, τα οποία ήταν από χτυπήματα αντιπάλων, δεν είχαμε άλλα προβλήματα στην προετοιμασία. Όλα τα παιδιά ήταν παρόν στην προετοιμασία, όλα τα παιδιά δείξανε πολύ καλή διάθεση, παρόλη την αποχή που είχαν. Δεν είχαμε θέματα τραυματισμού. Εύχομαι να συνεχίσουμε αυτό και όλο τον χρόνο. Και από εκεί και πέρα, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, δοκάρι και μέσα είσαι ήρωας, δοκάρι και έξω είσαι αποτυχημένος. Οπότε. Ο συνεργάτης σου είναι το φιλαράκι σου. Ναι. Και με τον Δημήτρη τον γνώρισα όταν ήμουν 18 χρόνων, γίναμε συμπαίχτες. Οπότε
Παίξαμε 10 χρόνια συμπαίκτες στο Χαραβιακό. Μετά πήγαμε κι αλλού, γίναμε συμπαίκτες ξανά στην Δοξαδήρωνος όταν εγώ έφυγα από το Χαραβιακό. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Με τον Δημήτρη είμαστε μια ζωή μαζί, το γνωρίζω 30-35 χρόνια. Οπότε δεν μπορώ να αφήσω έναν άνθρωπο που με γνωρίζει και τον γνωρίζω να τον αφήσω στην απέξω. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή πιθανό να γίνει κάποια άλλη προσθήκη? Όλοι καλοί χωράνε σε μια ομάδα. Οπότε, άμα προκύψει κάτι, δεν λέμε ποτέ όχι. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Δεν έχουμε κανένα θέμα. Μια χαρά. Ωραία. Τι μήνυμα στέλνει ο Λουκάς Ρόπας εν ώψη του καινούριου πρωταθλήματος? Τι να περιμένουμε από το Ηράκλειο στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και γενικά όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Γιατί ειδικά τα παιδιά που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το Α και το Ω για έναν αθλητή είναι η υγεία του. Από εκεί και πέρα είναι να έχουν όλες οι ομάδες να έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Αν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό την πανδημία, τον κορονοϊό, και να ξαναγεμίσουν ξανά τα γήπεδα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας είναι αυτό το οποίο είναι η μητέρα που κάποια παιδιά ξεκινάνε να πάνε στις πιο μεγάλες κατηγορίες. Από εδώ ξεκινάνε όλα τα παιδιά και σιγά σιγά προχωράνε να παίξουν πιο ψηλά. Αυτό ευελπιστώ. Δηλαδή τουλάχιστον να ξαναγεμίσουν ξανά τα γήπεδα. Είσαι ευχαριστημένος από την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, από το επίπεδο του πρωταθλήματος? Είναι κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που πρέπει η διοίκηση της ΕΠΣΑ να το βελτιώσει, να το διορθώσει? Δεν μπορώ να κρίνω πράγματα τα οποία δεν ασχολούμαι. Έτσι, διοικητικά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το επίπεδο δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί οι τρεις όμιλοι εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα το ότι πέσανε 5-6 ομάδες που λέτε ότι είναι ανταγωνιστικές και έχουν βάλει χρήματα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, διασπώντας τις ομάδες, έτσι, πάλι άρα διασπάς την δυναμική του πρωταθλήματος. Αυτή τη άποψη είμαι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί όντως να υπάρχει πολλή ανταγωνιστικότητα. Κότς, καλή σεζόν, με υγεία και κάθε επιτυχία στο Ηράκλειο, στο καινούριο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ ότι επιτυχία.